ΚΚΕ. Όχι απλώς πρώτος, με διαφορά. Τεράστια διαφορά. Ακολουθεί δεύτερος ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλει να εμφανίζεται ως ανεξάρτητος. Τρίτος, με μικρή διαφορά, είναι ο υποψήφιος, επίσημος υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπαρτινός, με 16 έως 19% τον δίνει. Και τέταρτος είναι ο δήμαρχος της Πάτρας, ο κύριος Δημαράς. Δηλαδή εκεί πάμε σε ένα δεύτερο γύρο ΚΚΕ ανεξάρτητο προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και θα έχει εξαιρετική σημασία να δούμε αν έχει σημασία αυτή η πρωτιά και αν θα τον κερδίσουμε τον Δήμο. Και εκεί από ό,τι ξέρω... Υποψήφιος του ΚΚΕ με ποσοστό 30% στην Πάτρα δεν είναι. Επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι εδώ από μου. Επιτρέπετε μια και μιλάτε για το ΚΚΕ. Στην Πάτρα μην ξεχνάτε ότι το ΚΚΕ, η πανσπουδαστική, ήρθε πρώτη στα ΤΕΗ και ήρθε και πρώτη στα πανεπιστήμια, έχασε την πρωτιά για 4 ψήφους. Ναι, αλλά δεν είναι από την Πάτρα. Από τη Ραγδαία, όχι, από τη Ραγδαία, θέλω από το κλίμα. Από ό,τι έχει μια αυτογενική κλίμα, είναι πόλη. Μιλάνε τα παιδιά. Οι φοιτητές ζουν στην Πάτρα.